Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας Κάτια Φωτιάδου ότι έγινε παγίδευση του κινητού του τηλεφώνου από παράνομο λογισμικό. Άπλε το φως αυτή τη σκοτεινή υπόθεση, ζητά η Χαριλάου Τρικούπη και ζητά από κυβέρνηση και δικαιοσύνη να αποκαλύψουν τους υπεύθυνους, καθώς γύρεται μείζον πολιτικό θέμα, αλλά και ζήτημα λειτουργίας της δημοκρατίας στον τόπο μας. Όλα άρχισαν πριν από περίπου ένα μήνα, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε από την ειδική υπηρεσία, την οποία δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να τσεκάρουν, να ελέγξουν το κινητό του τηλέφωνο για τυχόν μόλυνση από παράνομο λογισμικό παρακολούθησης. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε από τον πρώτο έλεγχο ότι υπήρχε εγκατάσταση, υπήρχε παρουσία αυτού του παράνομου λογισμικού στο κινητό του. Αμέσως δημιουργήθηκε αντίγραφο της συσκευής, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος και πριν από λίγες ημέρες παραδόθηκε η έκθεση της ειδικής υπηρεσίας στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη. Εκεί λοιπόν σε αυτή την έρευνα, σε αυτή την έκθεση, διαπιστώθηκε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου του 2021 ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προσωπική του συσκευή, την τηλεφωνική, δέχθηκε ένα γραπτό μήνυμα το οποίο τον παρέπεμπε σε ένα link. Ήταν το δόλωμα με το οποίο θα γινόταν η εγκατάσταση του παράνομου λογισμικού κατασκοπίας Predator. Εκεί λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης για καλή του τύχη δεν πάτησε το συγκεκριμένο link και έτσι δεν παγιδεύτηκε το κινητό του τηλέφωνο. Να πούμε και είναι εντυπωσιακό αυτό ότι από τους 200 και πλέον ελέγχους που έχουν γίνει σε ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι η πρώτη περίπτωση ευρωβουλευτής στην οποία διαπιστώνεται απόπειρα παγίδευσης του προσωπικού του κινητού τηλεφώνου. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατέθεσε αμέσως μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο και εξερχόμενος από την εισαγγελία. Δήλωσε πως η αποκάλυψη αυτών που κρύβονται πίσω από τέτοιες νοσηρές πρακτικές δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα, αλλά είναι ένα δημοκρατικό μου καθήκον. Άμεση ήταν και η αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ζήτησε για την μηνυτήρια αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι επιβάλλεται άμεσα να διερευνηθεί τόσο από τη δικαιοσύνη αλλά και από τις αρμόδιες αρχές της πολιτείας. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωσή του, ζήτησε άμεσες εξηγήσεις προσωπικά από τον Πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι μία από τις πρώτες τους αποφάσεις όταν ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε ως Πρωθυπουργός ήταν να πάρει πάνω του την ευθύνη της ΕΥΠ. Πάμε, αφού σε ευχαριστήσω, Κάτια, πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσε ο κύριος Ανδρουλάκης μετά την κατάθεση της μηνυτήριας αναφοράς, αλλά και την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η αποκάλυψη ποιοι κρύβονται πίσω από τέτοιες νοσηρές πρακτικές και για ποιους ενεργούν δεν είναι ένα προσωπικό ζήτημα. Είναι δημοκρατικό μου καθήκον. Σε όλη μου την πορεία έμαθα να αγωνίζομαι στη διαφάνεια, στο φως, στο προσκήνιο. Γιατί η διαφάνεια είναι ένα απαιτούμενο στοιχείο της ομαλής λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος. Γι' αυτό, σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση, δεν πρόκειται να συμβαστώ με μισόλογα και με υπεκφυγές. Η μηνυτήρια αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη επιβάλλεται να διερευνηθεί άμεσα από την ελληνική δικαιοσύνη. Παράλληλα, κάθε αρμόδια αρχή της ελληνικής πολιτείας οφείλει να συνδράμει με την τεχνογνωσία της και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τη διερεύνηση και διαλεύκανση της μηνυτήριας αναφοράς του κυρίου Ανδρουλάκη τόσο σε ελληνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.